Σήμερα βρίσκομαι εδώ σε ένα πολύ εμβληματικό μητροπολιτικό πάρκο αθλητικό του Δήμου Αστροπύργου, στην διάθεση να δώσουμε και ακόμα περισσότερα σε αυτήν την περιοχή που μέσα από τους αθλητικούς χώρους που αναπτύχθηκαν 12 στο σύνολο και ενός έργου 3.700.000 ευρώ μπορέσαμε να δημιουργήσουμε ένα πνεύμονα όχι μόνο ψυχαγωγίας και πρασίνου αλλά και άθλησης και ευεξίας. Και υπό αυτή την έννοια η Περιφέρεια Αττικής προσαρμοσμένη στο δικό της σχέδιο που είναι σε όλη την Αττική να μπορέσουμε να δώσουμε τη δυνατότητα στα παιδιά αλλά και στους μεγαλύτερους και όσοι νιώθουν παιδιά να αθληθούν, να μπορέσουν να κάνουν μια άλλη μορφή ζωής της ευεξίας που αυτό θα προσφέρει και μακροζωία και ποιότητα ζωής. Και χαίρομαι που εδώ με τον Δήμαρχο τον κύριο Μελετίου στην επίσκεψη αυτή είδαμε ότι όλα βαίνουν καλώς, το έργο εκτελείται, τα χρήματα έρχονται και γι' αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω και είναι εντεταλμένη την κυρία Κοσμίδη που κάνει το απαραίτητο και τον αντιπεριφερειάρχη μου στο δυτικό τομέα τον κύριο Κοσμόπουλο και βέβαια όλους εκείνους συντελεστές που σήμερα δίνουν όλο αυτό που θα το χαρούν όχι μόνο οι σημερινές γενιές και οι υπόλοιπες γενιές και γι' αυτό είμαστε ιδιαίτερη περήφανοι και είμαι σίγουρος ότι και ο Νίκος ο Μελετίου το ίδιο νιώθει. Είμαστε στην περιοχή Γκοριτσά Ασπροπύργου και έχουμε την τιμή σήμερα να φιλοξενούμε τον Περιφερειάρχη που με τη βοήθεια της Περιφέρειας αναπλάσαμε εδώ αυτόν τον υπέροχο χώρο, έναν μεγάλο χώρο 130 στρεμμάτων, ίσως το μοναδικό στη Δυτική Αττική και τον αναπλάσαμε έτσι ώστε όλοι οι κάτοικοι, όχι μόνο του Ασπροπύργου αλλά και των γειτονικών πόλεων να έρθουν και να έχουν εδώ να αθληθούν και να περάσουν ωραία. Είναι χαρά μας λοιπόν που είναι ο Περιφερειάρχης εδώ και είδαμε τις εργασίες που είναι στα τελειώματα το έργο και πιστεύουμε πως θα προσφέρουμε η Περιφέρεια και ο Δήμος αυτό το πνεύμονα που χρειάζεται η περιοχή μας με τα γήπεδα που έχουμε δημιουργήσει για την αντισφαίριση, για την καλαθοσφαίριση, για το ποδόσφαιρο, για το ράγμπι, ένα σωρό εγκαταστάσεις αθλητικές αλλά και 4.000 δέντρα, καινούργια φύτευση με υψηλά δέντρα, μεγάλα δέντρα, ώστε να ολοκληρωθεί το έργο. Ευχαριστούμε λοιπόν την Περιφέρεια για την συμπαράστασή της και τη διοίκηση της σημερινή που αμέσως ανταποκρίνεται στους λογαριασμούς ώστε να τελειώσει το έργο